έχουμε πολλά κορίτσια. Κάτω στον παλιό το Μαχαλά, στη Βενιζέλο, εκεί που τελειώνει η Βενιζέλο, ήταν το Παρθεναγωγείο. Αλλά δεν χώρωσε το Παρθεναγωγείο άλλα κορίτσια. Άδειασε το κτίριο, αφού τα αγόρια, όλοι στη Σκομωτινή στα αγόρια ήταν εδώ, όλοι στη Σκομωτινή στα αγόρια πήγαν στο Τσανάκλειο το κτίριο. Λένε οι προύχοντες εδώ, οι πρόκριτοι, οι μουχτάριδες και όλοι αυτοί εδώ των Ρωμιών, θα φέρουμε τα μισά τα κορίτσια εδώ. Και κάναμε αυτό το κτίριο παράρτημα Παρθεναγωγείου. Έφυγαν από εδώ τα αγόρια το 1908, πήγαν κάτω και τα κορίτσια που ήταν στον παλιό το Μαχαλά, τα μισά, τις μισές της τάξης, τις φέραμε σε αυτό το σχολείο. Και μετά ήταν εδώ τα κορίτσια. Μέχρι πότε, μέχρι και το 1920 που έγινε απελευθέρωση από τους Βουλγάρους, όταν είχαμε βουλγαρική κατοχή, να ξέρετε ότι εδώ μέσα έφτιαχναν μάθημα Βούλγαροι παπάδες και Βούλγαροι δάσκαλοι. Οι Έλληνες είχαν φύγει, οι μουσουλμάνοι πέρασαν πολλά ζόρια. Βασανίστηκαν από τους Βουλγάρους. Οι χριστιανοί, άλλοι κρύβονταν και άλλοι έφυγαν. Δεν άντεξαν, πήγαν Θεσσαλονίκη, πήγαν Χαλκίδα κάτω, Εύβοια. Είχαν λίγες οικογένειες. Εδώ είχαν εγκατασταθεί Βούλγαροι. Πάρα πολλές μονάδες και σαν νοσοκομείο εδώ το χρησιμοποίησαν, όπως και την Τσανάκλειο, σαν νοσοκομείο βουλγαρικό, άμα αρρώστε να φαντάρει. Ή ακόμη και σαν πανδοχείο, σαν ένα είδος πανδοχείου για τους φαντάρους. Δηλαδή το σχολείο για αυτά τα χρόνια δεν λειτουργούσε όπως ούτε η Τσανάκλειος. Δεν υπήρχαν Ρωμιοί χριστιανοί για να λειτουργήσουν. Είχαν φύγει. Και στα χωριά αν είχε μην κανένα παιδάκι, έστελαν Βούλγαρο δάσκαλο και Βούλγαρο παπά. Όταν το 1920 έφυγαν οι Βούλγαροι δεκαετές πιο πριν, από τον Οκτώβριο του 19 που ήρθε εδώ ο Χαρίσιος Μαμπακάς, άρχισαν σιγά σιγά να τα μαζεύουν τα μπαγάζια τους. Στις 14 Μαΐου του 20 ενσωματώθηκε Δράξη στην Ελλάδα. Τι έπρεπε να γίνει το σχολείο? Αποφάσισαν τότε ότι το σχολείο, επειδή τα τελευταία χρόνια από το 1908 και μετά ήταν παρθεναγωγείο, δεν ήταν για αγόρια, ήταν για κορίτσια. Τα αγόρια, είπαμε, μόλις έγινε το καινούργιο του κτίριου, έφυγαν. Και φέραμε μισά κορίτσια εδώ. Και είχε μισό παρθεναγωγείο κάτω Μαχαλός, μισό παρθεναγωγείο πάνω Μαχαλάς. Επειδή ήταν παρθεναγωγείο, είπε τότε διοίκηση Θράκης, θα το κάνουμε γυμνάσιο Θηλαίων. Του Χατζη Γρηγορίου. Ραλού, ναι. Η Ραλού Χατζη Γρηγορίου εδώ δίδαξε πριν το 1920 και μετά το 1920. Δηλαδή πριν ενσωματωθεί η Θράκη στην Ελλάδα, αυτή ήταν από τις καλύτερες δασκάλες, δίδασκε γλώσσα. Και εδώ ήταν δασκάλα και διευθύντρια του Παρθεναγωγείου πριν το 20 και μετά δασκάλα η μακαρίτισσα Σοφία Αργυρίου. Η Σοφία Αργυρίου και η Ραλού Χατζη Γρηγορίου ήταν φίρμες δασκάλες στα κορίτσια. Μεγάλο όνομα. Η Σοφία η Αργυρίου έγινε και διευθύντρια. Και αυτές οι δυο δίδασκαν και μέχρι, αναφέρεται, μέχρι και στα 1930, 1930-1935. Δηλαδή πριν τον πόλεμο με τους Γερμανούς, τους Ιταλούς, εδώ αυτές δίδασκαν μεγάλες δασκάλες. Έρχεται ο πόλεμος, 40-44. Το σχολείο βέβαια, όπως ξέρετε, εδώ έχουμε βουλγαρική κατοχή. Πάλι κατοχή με τους Βουλγάρους, προβλήματα, μετά έχουμε τον εμφύλιο πόλεμο. Προσέξτε όμως τώρα, ανοίγει το σχολείο μετά τον εμφύλιο και γίνεται επίσημα γυμνάσιο Θηλαίων. Το επίσημο γυμνάσιο